Είναι μια μεγάλη μέρα της χριστιανοσύνης. Αψηφώντας τη ζέστη και τον ήλιο, την κούραση και κάθε είδους δυσκολία, πιστοί και φέτος περπατούν δεκάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου στην Εθνική Οδό Χανίων Ρεθύμνης πριν τις βρύσες και να εκπληρώσουν το τάμα τους. Ξεκίνησα 4 η ώρα το απόγευμα από Σούδα. Έκανα 5 ώρες να φτάσω. Το έκανα για να με αξιώσει ο Άγιος, να κάνω κι εγώ ένα παιδάκι με τη γυναίκα μου, να είναι καλά. Στο ευχόμαστε και του χρόνου με υγεία. Καλά και του χρόνου και καλά. Σας. Από τις 4 το μεσημέρι, ναι. Και φτάσατε τώρα ώρα 9 και 4. Ναι. Το τάμα εκπληρώσατε. Τάμα. Τι σημαίνει για σας αυτή η μέρα? Μεγάλη. Ευχαριστώ πολύ. Και του χρόνου να είστε καλά. Το ταξίδι έχει ξεκινήσει για τους περισσότερους αξιμέρωτα, ενώ για άλλους μόλις δύσει ο ήλιος το απόγευμα. Όσοι περνούν από το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης βλέπουν την ανθρώπινη ουρά που σχηματίζουν οι πιστοί. Ήρθατε με τα πόδια? Ναι. Από πού? Από τα Χανιά. Τι ώρα ξεκινήσατε, τι ώρα φτάσατε? 4 παρατέταρτο και έφτασα πριν από λίγο. 9 και τέταρτο? 9 και τέταρτο περίπου, ναι. Ήταν κουραστική η διαδρομή? Εντάξει, κουραστική είναι, αλλά εντάξει. Για χαρά. Πληρώσατε το τάμα σας? Ναι. Και με τη φανουρόπιτα στο χέρι. Ναι, ακριβώς. Τι σημαίνει αυτή η μέρα για εσάς και ο Άγιος? Εντάξει, σημαντική ημέρα. Για να έρθουμε, κάτι έχει εκπληρώσει. Φτιάξαμε φανουρόπιτα και ήρθαμε με τα πόδια, γιατί είχαμε ένα θάμα που φτιάξαμε. Σημαίνουν πολλά πράγματα για εμάς. Όχι μόνο για εμάς, για όλους, για όλο τον κόσμο. Σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται με δυσκολία, ενώ η αστυνομία έχει λάβει έκτακτα μέτρα για την αποφυγή ατυχήματος. Είναι σημαντική μέρα, είναι μεγάλη γιορτή του Αγίου και δεν είμαι από εδώ, αλλά γνωρίζω ότι έχει πάρα πολύ κόσμο κάθε χρόνο και έχει κάνει, είναι πολύ θαυματουργή. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται και από τη διέλευση στο σημείο που είναι το εκκλησάκι, καθώς δεκάδες αυτοκίνητα σταθμεύουν στα πρανή του δρόμου και από τις δύο πλευρές. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Πόσες ώρες περιμένατε για να μπείτε? Εντάξει, καμιά ώριτσα. Η προσέλευση του κόσμου ήταν αρκετά μεγάλη, η ευλάβεια των πιστών είναι πολύ μεγάλη. Όπως βλέπετε, ο κόσμος έρχεται, πάρα πολλοί κόσμοι με τα πόδια για να δείξει την ευλάβεια του στον Άγιο. Φέρνουν τις πίτες από πολύ μακριά στα χέρια και περιμένουν να λάβουν την ευλογία του Αγίου για τα σήματα τα οποία έχουν κάνει. Για καθημερινά, μικρά ή και μεγαλύτερα πράγματα και θαύματα τα οποία έχουν βιώσει στη ζωή τους, τα οποία είναι πάρα πολλά αυτά που μας δηλώνουν και μας λέει ο κόσμος. Στις 27 Αυγούστου που τιμάται ο Άγιος Φανούριος, συνηθίζεται οι νοικοκυρές να φτιάχνουν φανουρόπιτες, τις οποίες μοιράζουν στη γειτονιά αφού ευλογηθούν πρώτα από την εκκλησία. Με το πέρασμα των χρόνων καθιερώθηκε να φτιάχνουμε φανουρόπιτα για να βρούμε κάτι που χάσαμε. Χρόνια πολλά, ήρθαμε από την Κύπρο. Τάξαμε ότι να έρθουμε και ήρθαμε. Όχι με περπατητή, με αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο ήρθαμε και έφτιαξα εγώ τη φανουρόπιτα, πάρτε. Ευχαριστούμε πολύ. Και του χρόνου. Να είστε καλά.